Κύριε Κατηφέ, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Καμακάρη, σε εσάς, τηλεθεατές. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτή τη διαπίστωση. Ότι τρέμει το φιλοκάρι μας όταν το παιδί είναι εκτός σπιτιού και δεν ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσει με αυτά που ακούμε. Κοιτάξτε, είναι ένα αντικειμενικό γεγονός που δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια ότι τα τελευταία 2 χρόνια, και φαντάζομαι ότι είναι και τα αποτελέσματα της πανδημίας, των κλειστών σχολείων, το πώς επηρέασε στις κοινωνικές σχέσεις των παιδιών μας η πανδημία, το ζήτημα αυτό, το ότι έχουν αυξηθεί τα φαινόμενα βίας εντός και εκτός σχολείου. Και μάλιστα δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια, γιατί ξέρετε, για εμάς τους γονείς, για τους συλλόγους γονέων, το σχολείο δεν είναι μόνο η μόρφωση των παιδιών μας. Το σχολείο είναι ο φυσικός κοινωνικός χώρος, άρα είναι και οι κοινωνικές σχέσεις που διαμορφώνουν τα παιδιά μας στο σχολείο και το πώς το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα βοηθάει τα παιδιά να ολοκληρώνονται ως προσωπικότητες. Και καλό θα είναι, έλεγα κύριε Κατηφέ νωρίτερα, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί ως φαινόμενο συνολικά, ως βία μεταξύ ανηλίκων. Με διαφορετικά χαρακτηριστικά ενδεχομένως και με διαφορετικές δυνατότητες αντιμετώπισης όταν πρόκειται για μέσα σε ένα οργανωμένο περιβάλλον όπως είναι το σχολικό και όταν είναι για εκτός σχολικού περιβάλλοντος. Αλλά σαν φαινόμενο είναι ενιαίο, έτσι. Ακριβώς αυτό, και αν το θέλετε εστιάζεται στην ουσία το ότι είτε εκφράζεται μέσα στο σχολείο, είτε εκφράζεται έξω από τους 4 στίχους του σχολείου, οι ρίζες του εμείς θεωρούμε ότι δεν είναι μέσα στο σχολείο. Επιδρά το σχολείο, επιδρά. Αλλά νομίζουμε ότι αν θέλουμε όλοι να ασχοληθούμε ουσιαστικά, πρέπει να δούμε τις ρίζες του στην ίδια την κοινωνική ζωή, στον ίδιο το χαρακτήρα της κοινωνίας, τα πρότυπα, στις αξίες που δίνει η σημερινή κοινωνία, στους νέους ανθρώπους. Γιατί κοιτάτε, μια κοινωνία που πατάει, που βασίζεται στη βία. Γιατί για έναν νέο άνθρωπο βία είναι η φτώχεια. Βία είναι το να μην έχει λεφτά να ψωνίσει από το κηλικείο. Βία είναι, για παράδειγμα, η στρεβλή σχέση που μπορεί να έχει με τον αθλητισμό μέσα από τους συνδέσμους φιλάθλων, που είναι φυτώρια της κοινωνικής βίας. Βία μπορεί να είναι για έναν μαθητή το ότι δεν έχει τη δυνατότητα να πάει στο φροντιστήριο. Για να μην λέω πολλά, θέλω να σας πω ότι σε μια κοινωνία που καθημερινά γεννά βία, είναι φυσιολογικό, δυστυχώς, κάποια παιδιά με λάθος τρόπο να επιστρέψουν πίσω αυτή τη βία. Άρα μιλάμε για κοινωνικά και κοινωνικές και οικονομικές αιτίες, καταρχάς, έτσι. Σαφέστατα. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές αυτός που παρουσιάζεται ως θήτης μέσα στο σχολείο μπορεί να είναι το μεγαλύτερο θύμα εκτός σχολείου. Είναι χαρακτηριστικό ότι σαν απότοκο, να το πούμε έτσι, της πανδημίας, έχει αυξηθεί πάρα πολύ η ενδοοικογενειακή βία. Άρα κάποια παιδιά, είτε από μιμητισμό, είτε είτε για διέξοδο, μπορεί να εκφράζονται βία στην κοινωνική τους ζωή. Την περίοδο της πανδημίας είχαμε πολύ μεγαλύτερη προσκόλληση των παιδιών στις οθόνες. Άρα έναν ατομικό τρόπο διασκέδασης, έναν ατομικό τρόπο φυγής και όχι κοινωνικές σχέσεις. Φαίνεται ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ το επιθετικό άγχος. Η αλήθεια είναι ότι η προσκόλληση, κύριε Κατηφέ, η προσκόλληση στις οθόνες, πέρα από το ότι εντάξει, σίγουρα υπήρξε σε πολύ μεγάλο βαθμό στην περίοδο του εγκλεισμού, αλλά έτσι κι αλλιώς για αυτές τις ηλικίες είναι μια βασική ασχολία. Τα video games, οι τηλεοράσεις, οι σειρές κτλ. Αυτό ακριβώς, αυτό λέμε. Και μάλιστα πολλές φορές το ίδιο το περιεχόμενο των πραγμάτων με τον οποίο ασχολούνται τα παιδιά, είτε το video games που μπορεί να προβάλλει βία, είτε η στρεβλή σχέση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι αυτό που λέμε ότι δυστυχώς πάρα πολλά παιδιά σήμερα, αντί να έχουν κοινωνική ζωή, επιλέγουν κοινωνική ζωή στρεβλή μέσα από μια οθόνη. Αλλά ξέρετε, και το ίδιο το σχολικό περιβάλλον είναι αυτό που μπορεί, αν το θέλετε, να βάλει φραγμούς. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι όταν το ίδιο το παιδί βλέπει, για παράδειγμα, ότι μέσα από ένα σχολικό πρόγραμμα προβάλλεται ο ανταγωνισμός, είναι πολύ αγχωτικό με διαρκείς εξετάσεις, ένας μαθητής δεν βλέπει σαν χώρο ελεύθερης έκφρασης, σαν κοινωνικό χώρο το σχολείο, ή δεν το βλέπει σαν ευχάριστο περιβάλλον, με τα κτηριακά προβλήματα που έχουμε, με αίθουσες σε κοντέινερ. Δείτε άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα, ότι μαθήματα που βοηθούν τα παιδιά μας να ολοκληρώσουν την προσωπικότητα διαρκώς μειώνονται. Δηλαδή το μάθημα της θεατρικής αγωγής, που δεν είναι το ζήτημα ένας μαθητής να γίνει ηθοποιός ή θεατρολόγος, αλλά το πώς εκφράζει συναισθήματα, το πώς έρχεται κοντά με τους μαθητές του, σταματάει στην 4η δημοτικού. Τα καλλιτεχνικά μαθήματα έχουν εξοβελιστεί τελείως από το Λύκειο.
για παράδειγμα. Άρα είναι ζητήματα που, αν το θέλετε, είναι μικρά-μικρά κομμάτια που συνθέτουν το παζλ, που μπορούν δυστυχώς, ενώ θα μπορούσαν να λειτουργούν προληπτικά, σήμερα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τι πρέπει να γίνει, κύριε Κατηφέ, ποιες πρέπει να είναι οι παρεμβάσεις, προς ποια κατεύθυνση, για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο? Δεν ξέρω αν μπορούμε να το εξαλείψουμε, αλλά τουλάχιστον να το αντιμετωπίσουμε. Ναι, πάλι για να είμαστε ρεαλιστές, εγώ θα το πω, σε μια κοινωνία, όπως είπαμε, που έχει συνθετικό τη στοιχείο τη βία, να το εξαλείψουμε με αυτά τα πρότυπα που η ίδια η κοινωνία δίνει στα παιδιά μας είναι λίγο δύσκολο. Μπορούμε όμως να το προλάβουμε. Αυτό είναι το βασικό. Και εμείς, ως Σύλλογοι Γονέων οργανωμένο, όχι τώρα, εδώ και χρόνια έχουμε, αν το θέλετε, αυτό που λέμε, ένα συγκροτημένο διεκδικητικό πλαίσιο που έχουμε καταθέσει και αχρονικά καταθέτουμε στις κυβερνήσεις, που θεωρούμε ότι η έμφαση πρέπει να δοθεί στην πρόληψη και όχι στην καταστολή. Ερχόμαστε όλοι να ασχοληθούμε μετά από ένα έντονο περιστατικό βίας, κατασταλτικά, ενώ πολλά από αυτά τα ζητήματα θα μπορούσαμε να τα έχουμε προλάβει. Να σας φέρω χαρακτηριστικά παραδείγματα. Σε πόσα σχολεία σήμερα υπάρχει το θεσμό σχολικού ψυχολόγου ή του σχολικού κοινωνικού λειτουργού, που μπορεί να σταθεί δίπλα στα παιδιά μας με επιστημονικό τρόπο, δίπλα στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, δίπλα σε εμάς τους γονείς? Σε πόσα σχολεία λειτουργούν σήμερα σχολές γονέων? Απαιτείται σε πόσα αυτό. Σχολεία υπάρχει σήμερα σχολικός φύλακας, ώστε να λειτουργούν και το απόγευμα τα σχολικά προάβλια ως χώροι αθλητικής, πολιτιστικής δράσης των μαθητών, εμάς των γονιών, οι μαθητές, οι γονείς, να ερχόμαστε πιο κοντά, να συνεπάρχουμε, να συναναστρεφόμαστε? Πώς ενισχύει την προσωπικότητα του μαθητή όταν το ίδιο το σχολικό πρόγραμμα, αυτό που είπαμε και πριν, δεν βοηθά να τον μαθητή να ολοκληρωθεί ως προσωπικότητα? Ή για παράδειγμα, σε πόσα σχολεία λειτουργούν σήμερα οργανωμένες ομάδες, αθλητικές, πολιτιστικές, θεατρικές, περιβαλλοντικές, που δίνουν μια διέξοδο στους μαθητές, τους φέρνουν πιο κοντά? Πόσα προγράμματα πρόληψης γίνονται οργανωμένα στα σχολεία για τις εξαρτήσεις, για παράδειγμα? Αυτό που λέγαμε πριν, οθόνες, διαδίκτυο, ναρκωτικά. Και πόσο, αν το θέλετε, σημαντικό είναι να υπάρχει ακόμα και αυτό που λέμε ο μόνιμος εκπαιδευτικός και όχι ο θεσμός του ορομίσθου ή όταν απληρωτή, ώστε να χτίζεται μια σταθερή παιδαγωγική σχέση εκπαιδευτικού μαθητή και ο εκπαιδευτικός να μαθαίνει, ας με επιτραπεί έκφραση, τα χούλια του κάθε μαθητή, ώστε να μπορεί να σταθεί παιδαγωγικά δίπλα του, να μπορεί να βλέπει την εξέλιξή του, να μπορεί σταθερά να έχει μια επαφή με την οικογένεια του μαθητή. Γιατί ξέρετε, αυτό είναι το, αν το θέλετε, νομίζουμε ότι το μήνυμα που πρέπει να δώσουμε όλοι στα παιδιά μας, είτε εμείς ως γονείς, είτε το σχολείο, αν το θέλετε, και μέσα από το σχολικό πρόγραμμα, είτε η ίδια κοινωνία, είναι ότι τελικά μάγκας δεν είναι αυτός που χτυπάει τον αδύναμο. Μάγκας είναι αυτός που μάχεται υπέρ όλων των αδυνάτων. Άρα το σημαντικό, αν το θέλετε, μήνυμα που πρέπει να δώσουμε στα παιδιά μας είναι ότι σε μια κοινωνία του ατομισμού, σε μια κοινωνία της βίας, εμείς πρέπει να προτάξουμε την ομαδική δράση, την αλληλεγγύη, τη συνύπαρξη μεταξύ των παιδιών. Μάλιστα. Κύριε Κατηφέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.